984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984, Πέμπτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Υψηλός ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σήμερα και αύριο στην περιφέρεια της Κρήτης, με το δίκτυο επικινδυνότητας στο 4 εξαιτίας της ενίσχυσης των ανέμων αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών, όπως ενημερώνει η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης. Δύο φωτιές χθες σε Μονή Πρεβελής και από Κόρονα προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση. Στη Μονή Πρεβελής οι φλόγες απείλησαν και το φοινικό δάσος, ενώ από θαλάσσια στήθηκε επιχείρηση για την εκένωση της παραλίας με πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, αλλά και παραπλέοντα σκάφη για να μεταφέρουν περί τους 20 λοωμένους σε ασφαλές μέρος. Στοιχείο επίσης σήμερα φωτιά και η δασική χορτολιβαδική περιοχή, ενώ εκενώθηκαν προληπτικά και τρεις οικισμοί. Παραμένοντας στην περιφερειακή ενότητα Κρήτης και για να δούμε τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή την ώρα, καλωσορίζω στο πλαίσιο του δελτίου τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κύριε Δουλειράκη. Καλό μεσημέρι στους ακρότες. Έχουμε δεδομένα αυτή την ώρα σε ό,τι έχει να κάνει με πυρκαγιές στο νησί? Τα δεδομένα, κύριε Δουλειράκη, αυτή τη στιγμή είναι το έκτακτο που είναι σε ισχύ από χθες και αφορά και την αυριανή ημέρα, με το δίκτυο κοινότητας θα είναι στο 4. Δηλαδή πάρα πολύ υψηλός. Θα τονίσω για άλλη μια φορά ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Σε καμία περίπτωση δεν προβαίνουμε σε εργασίες που απαιτούν φλόγα ή θερμική επεξεργασία στην Ήπεθρο. Διότι, όπως πολύ καλά περιγράψατε στο ρεπορτάζ σας, είχαμε χθες δύο σοβαρές περιπτώσεις, μια στον Αποκόρονα και άλλη μια στη Πρέβελη, που, όπως είπατε πολύ καλά, είπατε, κινδύνευσε το ποινικό δάσος να ξανακαεί για δεύτερη φορά. Στήθηκε γιγαντία η επιχείρηση και για την εκένωση των λουωμένων στην παραλία και με τη συνδρομή της περιφέρειας. Και κυρία Δουλειράκη, αν μου επιτρέπετε, επειδή πραγματικά διανύουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο αντιπυρική, που θα μπορούσα να την πω, να μην την πω αντιπυρική, να την πω πλήρως πυρηνή, μιλώντας με αξιωματικούς, πραγματικά διανύουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, ίσως το χειρότερο της δεκαετίας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κυρία Δουλειράκη. Δεν μπορώ να σκεφτώ το γεγονός ότι έχοντας ένα υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας θα προμήσει κάποια εργασία ή σε ένα χειρότερο σενάριο κάποιους γεωργικούς λόγους σε τέτοιες περιόδους να πάνε να κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του, οτιδήποτε, ένα εμπρισμό, να είμαστε έτσι πιο ξεκάθαροι. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για το δουλειράκι. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς γνωρίζει τι πρέπει να προσέχει και τι όχι πια μετά από τόσα χρόνια, αλλά κρατάω αυτή την πληροφορία ότι, ξέρετε, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, είναι ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι και ότι διανύουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, το πιο δύσκολο της τελευταίας δεκαετίας, διότι είναι και οι καιρικές συνθήκες αυτές που ευνοούν το άναμα, την επέκταση μιας φωτιάς, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. Επίσης, ένα δελτίο το οποίο πήραμε από την πολιτική προστασία. Είδα για άλλη μια φορά αυτό το σύστημα GIS που δίνει στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Δηλαδή, αναφέρει χαρακτηριστικά συμβάτα πυρκαγιών 26 εκ του 2021, 1η Σεβδόμου 2021. Τι είναι αυτό το σύστημα? Είναι προς χρήση του καθενός από εμάς και τι ακριβώς μπορούμε μέσα από αυτό το σύστημα να βρούμε? Κυρία Δουλειράκη, μια και μου δίνετε την ευκαιρία να συγχαρώ καταρχήν τους ανθρώπους, τους μηχανικούς και τα στελέχη της περιφέρειας Κρήτης που ασχολήθηκαν με αυτό το σύστημα. Πραγματικά ένα πάρα πολύ οικονομικό σύστημα, την ίδια στιγμή που το κράτος σπαταλάει εκατομμύρια για ανάλογου τύπου υποθέσεις. Τι είναι λοιπόν το GIS? Είναι ένα πλήρως σύστημα δορυφορικής καταγραφής και απεικόνησης, με το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και σε live εικόνα, αλλά και σε ας το πούμε αναπεριόδους χρονικούς, πλήρη αποτύπωση των εκτάσεων και πλήρη αποτύπωση, ακριβή αποτύπωση των εκτάσεων που έχουν καεί. Δηλαδή η φωτογραφία που έχω αυτή την ώρα μπροστά μου και την ανοίγω και την κουγκλάρω, όπως λέμε, μου δείχνει κάποια συγκεκριμένη περιοχή με εκτάσεις που έχουν καεί, θέλετε να πείτε? Σωστά, το πριν και το μετά. Μάλιστα. Το πριν και το μετά. Είναι στη διάθεση, εννοείται, των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας της περιφέρειας, είναι προσβάσιμο. Θα μπορεί ο καθένας να δει στοιχεία. Είναι μια εφαρμογή η οποία μας δείχνει, μας αποτυπώνει σε ζωντανό χρόνο όσον αφορά την πολιτική προστασία. Δεν αφορά μόνο την πολιτική προστασία, αλλά μια που μιλάμε για μας, τα πάντα. Ακόμα και τους σταθμούς υδροληψίας, παράδειγμα, για τα ελικόπτερα, στον ομό Ηρακλείου και στην Κρήτη γενικότερα.
τους χώρους καταφυγής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών. Είναι πραγματικά μια πρωτοπόρη εφαρμογή, πρέπει να το πω, σε επίπεδο Ελλάδος. Και μάλιστα πολλές περιφέρειες, δεν σας το κρύβω, έχουν εκφράσει έτσι το ενδιαφέρον το πώς προχωρήσαμε και ποια διαδικασία. Να συγχαρώ πραγματικά τα στελέχη που ασχολήθηκαν. Τους αξίζουν μεγάλο μπράβο και σε πολύ χαμηλό κόστος, κυρία Δουλειράκη. Διότι από τη στιγμή που διαχειριζόμαστε και δημόσιο αγαθό, το πλούτο τέλος πάντων, όσον αφορά την περιφέρεια Κρήτης, θα πρέπει οι ενέργειές μας να είναι στοχευμένες και να έχουν και σαφή αποτελέσματα. Μία ενέργεια είναι και αυτή. Να σας πω για κάτι άλλο. Πονάει πραγματικά κάποιος βλέποντας αυτές τις εικόνες, δηλαδή αυτό το οποίο κάηκε, αυτό το πράσινο της γης, τις εκτάσεις που έχουν καεί και πώς στην συνέχεια δορυφορικά φαίνεται ή φαίνονται αυτές οι καμένες οι εκτάσεις. Πραγματικά δεν θα πω άλλη λέξη, είναι να πονάει η ψυχή σου. Γούρνες Ηρακλείου 26 έκτου και δείχνει πραγματικά τι έχει γίνει. Ασίτες Ηρακλείου, Γεράκι, Κακοδίκη Χανίων, Μαρονία Σιτίας. Και πάμε στις φωτιές που είχαμε από Κόρονας για τις επόμενες ημέρες, δηλαδή για χθες, όπως επίσης και Μόνη Πρέβελης, που αυτά φαντάζομαι ότι επίσης φαίνονται με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να ανοίξω όλη την εικόνα μπροστά μου αυτή την ώρα. Εννοείται, κυρία Δουλειράκη, όποιος συμβάν καταγράφεται και αφορά τις πυρκαγιές, μέσω των δορυφόρων, ξαναλέω, μέσω της απεικόνησης, γνωρίζουμε και το πριν και το μετά. Ωραία. Κρατάμε αυτές τις παρατηρήσεις και επίσης για άλλη μια φορά αυτό που μας είπατε στην αρχή, ότι παραμένει υψηλός ο δείκτης επικινδυνότητας και αύριο Παρασκευή 9 του μήνα σε όλη την περιφέρεια Κρήτης, κίνδυνος στο 4, πάρα πολύ υψηλός. Να είστε καλά κύριε Βεδιάκη, σας ευχαριστώ και να ευχηθήσω την προσοχή του κόσμου για άλλη μια φορά. Σε καμία περίπτωση δεν προβαίνουμε σε ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Τα αποτελέσματα της πυρκαγιάς είναι καταστατικά, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, κινδυνεύουν περιουσίες. Είναι μια δύσκολη σεζόν, να το ξαναπούμε, ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά. 1820 χθες τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, από τα οποία τα 172 στην Κρήτη. 70 σε Ηράκλειο, 69 στο Ρέθυμνο, 18 σε Χανιά, 15 στο Λασίθι. 18 θετικά στον κορονοϊό αγόρια και κορίτσια από 20 έως 30 ετών στο νοσοκομείο της Ιτίας. 14 οι νεαροί ηλικίες 17 ετών, επί συνόλου 84 που επέβαιναν στο πλοίο που τους μετέφερε από την Ήω στο λιμάνι της Ραφίνας, στο νησί Κλιμάκιο του Εωδή. Σ' άλλους με πινακίδα κατά των εμβολιασμών και των μέτρων προστασίας σε ιερό ναό στη Ρόδο. Ο συγκεκριμένος ιερός ναός, όπως ξεκαθαρίζει η Μητρόπολη, αποτελεί κτίσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και οικοδομήθηκε χωρίς να υφίσταται άδεια από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου. Δικογραφίες σε βάρος δύο κατοίκων του Αρχάγγελου και συγκεκριμένα σε βάρος ενός 66χρονου ντόπιου και ενός 60χρονου Αλβανού για διέγερση της δημόσιας τάξης και παράβαση του νέου οικοδομικού κανονισμού σχημάτισαν οι αστυνομικοί του τμήματος Αρχαγγέλου. Ο πρώτος είχε αναρτήσει στον εξωτερικό τείχο της εισόδου πινακίδα που αναγράφει «Η Ιερά Μονή Αγίου Παϊσίου είναι κατά του εμβολιασμού, rapid test κλπ. Κατά της μεταμφίεσης προσώπου, μασκοφορίας 962, κανόν πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, προτρέποντας με τον τρόπο αυτόν στη μη τήρηση των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης και διασποράς του κορονοϊού». Φαίνεται ωστόσο ότι επιστρέφει η μάσκα σε όλους τους χώρους, παράλληλα με την περαιτέρω ενίσχυση της εμβολιαστικής εκστρατείας, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται αποκλειστικά με καθήμενους και με κανόνες χωρητικότητας που έχει ορίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα λειτουργούν από σήμερα Πέμπτη όλοι οι χώροι εστίασης, τα μπαρ, τα κλαμπ και τα κέντρα διασκέδασης, όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της έκτακτης ενημέρωσης προχθές ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Καρδαλιάς. Στους 508.000 οι εμβολιασμοί στην Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε μέσω ανάρτησης ο υποδιοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Αγαπίου, εκ των οποίων οι 231.000 είναι ολοκληρωμένοι και 289.921 με την πρώτη δόση.
έκλεισε για τον εμβολιασμό των μελών του από το επιμελητήριο Ρεθύμνου, όπως και αυτό από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου προς τους εργαζόμενους. Λόγω αυξημένης προσέλευσης και προκειμένου η διαδικασία του εμβολιασμού να διεξαχθεί υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και με απόλυτη ασφάλεια για τους εμβολιαζόμενους και το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, ο εμβολιασμός για την COVID-19 το Σάββατο 10 Ιουλίου που θα γίνει στο Ασίμι θα πραγματοποιηθεί στο Περιφερειακό Ιατρείο Ασημίου και όχι στο Γενικό Λύκειο, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Γόρτινας. Μέτρα για τους ιερείς που κηρύττουν κατά του εμβολίου για τον κορονοϊό ζητά από την Εκκλησία η κυβέρνηση. Κατά την συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας ζήτησε το ζήτημα του εμβολιασμού να τεθεί στη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Τα εμβόλια δουλεύουν και προστατεύουν επαρκώς και από την παραλλαγή Δέλτα, αναφέρει ο καθηγητής Ηλίας Μόσχελος με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα και φέρνει ως παράδειγμα τα επίσημα στοιχεία από το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πως το νέο κύμα του κορονοϊού μόνο το 0,5% ασθένησε σοβαρά. Σοκάρουν τα στοιχεία από τη συσχέτιση ανισότητας και πανδημίας στην ίδια ώρα στη Βρετανία. Τα ποσοστά θνητότητας στην Αγγλία ήταν 2 φορές πιο υψηλά στο 10% των πιο αποστερημένων περιοχών σε σχέση με τα αντίστοιχα σε αυτές με τα μικρότερα ποσοστά αποστέρησης. Περισσότερο εκτεθειμένες οι γυναίκες εργαζόμενες στις υπηρεσίες φροντίδας, εστίασης όπως και οι θέσεις χειριστών στα εργοστάσια. Στους άνδρες ήταν κυρίως σε όσους εργάζονται σε ανειδίκευτες θέσεις και σε θέσεις των υπηρεσιών φροντίδας και αναψυχής. Την ίδια στιγμή έχει ιδιαίτερη σημασία η συσχέτιση ανάμεσα σε υποκείμενα προβλήματα υγείας και τον κίνδυνο θανάτου από COVID-19, όπως διαβήτη, άνοια, παχυσαρκία, καρκίνο, ασθένειες του αναπνευστικού, νεφρική ανεπάρκεια ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ανισότητες καταγραφούνται ακόμη και στους ρυθμούς εμβολιαστικής κάλυψης. Μόνο το 88% των ανθρώπων ηλικίας άνω των 50 ετών είχαν κάνει μία δόση στις πιο φτωχές περιοχές, ενώ στις λιγότερα αποστερημένες περιοχές το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 95%. Στέλιος Βοριάς για τη συνέχεια, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Καλό μεσημέρι από τον 984. Κύριε Βοριά, ξέρετε, άφησα τελευταία να πω αυτή την είδηση έτσι για να ακούσετε λίγο και σαν πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου ποιες είναι αυτές οι ανισότητες που όχι μόνο καταγράφονται, που όχι μόνο καταγραφόταν, που τις έχουμε σήμερα μπροστά μας, αλλά και θα συνεχίσουμε να έχουμε και στο μέλλον, ως φαίνεται, για το ποιες είναι οι ταχύτητες εμβολιασμού των πολιτών στους πιο φτωχούς και στους πιο πλούσιους σε κάποιες χώρες. Κοιτάξτε, δυστυχώς πάντα ο φτωχός βρίσκεται σε δύσκολη θέση, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά γενικότερα στον κόσμο. Αντιμετωπίζεται συνήθως σαν πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Θεωρώ πάντως ότι εδώ πέρα ο εμβολιασμός στη χώρα δεν τίθεται σε ταχύτητες, ωστόσο όμως καθυστερεί. Εδώ απέναντίας ο κόσμος πρέπει να δείξει ένα περισσότερο ενδιαφέρον για τον εμβολιασμό, γιατί πραγματικά σαν εργατικό κέντρο θεωρούμε ότι ο εμβολιασμός αποτελεί το τελευταίο όπλο απέναντι και το μοναδικό απέναντι στην πανδημία. Έχει να κάνει με το σεβασμό στην ίδια μας τη ζωή, το σεβασμό προς την οικογένειά μας, αλλά και προς τους συναδέλφους μας που πολλές φορές, κυρία Δουλγεράκη, περνάμε πλάι-πλάι περισσότερες ώρες από ό,τι ακόμα και με το παιδί μας. Άρα όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι είναι θέμα σεβασμού προς τη ζωή και καλούμε πραγματικά τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στον εμβολιασμό. Σίγουρα προστατεύονται και πρέπει να το γνωρίζουν και αυτό, ότι και αυτοί που δεν θα κάνουν το εμβόλιο δεν τίθεται θέμα της εργασίας τους, όμως θα οφείλουν να ακολουθούν αυστηρά μέτρα υγειονομικά. Και το καλύτερο που συνιστούμε είναι να προχωρήσουν στον εμβολιασμό, έτσι ώστε να αποκτήσουμε και μια μαζική ανοσία, να μην έχουμε φαινόμενα όπως αυτά της Αγγλίας, απέναντίας να έχουμε φαινόμενα αυτά του Ισραήλ, όπως είπατε προηγουμένως, που εκεί πέρα έχει γίνει ένας μαζικός εμβολιασμός, έχουν αποκτήσει μια μεγάλη ανοσία και που τους δίνει και ένα όπλο να αντιμετωπίζουν ακόμα και τις μεταλλάξεις σε υπιότερο ρυθμό αυτοί που έχουν, έτσι, σε υπιότερη κατάσταση αυτοί που έχουν εμβολιαστεί και να ακούνε τους ειδικούς, γιατί η κυρία Δουλγεράκη
Μιλώντας με κόσμο, πραγματικά η πηγή πληροφόρησης που έχουν αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο δεν είναι πηγές αξιόπιστες, θα έλεγα. Εγώ θα καλούσα να ακούσουν τους ειδικούς και να ακολουθήσουν παρά τις φοβίες τους και να προχωρήσουν στον εμβολία. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η Κρήτη από περιφέρεια με χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού, φαίνεται, κύριε Βοριά, ότι αλλάζει κατηγορία, διότι όταν αναρτά ο κύριος Αγαπίου από την 7η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης και λέει ότι, ξέρετε, έχουμε 508.000 εμβολιασμούς, ότι είναι τόσοι ολοκληρωμένοι, 231.000 κοντά, κάθε ώρα που κάθε μέρα που περνά τα μεγέθη αυτά αλλάζουν. Ενώ υπάρχουν και 289.000 αυτή την ώρα εμβολιασμένοι μόνο με την πρώτη δόση, φαίνεται ότι πραγματικά αυτό το μήνυμα περνάει για αυτό που είπατε πριν από λίγο. Αυτή την ώρα τουλάχιστον το μοναδικό μας όπλο αυτή την ώρα είναι το εμβόλιο. Έτσι, αυτό συμβαίνει ακριβώς, ειδικά στην Κρήτη που... Ξέρετε, μετά από την υγειονομική κρίση είχαμε και την οικονομική κρίση που χτύπησε βαθύτατα την Κρήτη, την καρδιά της απασχόλησης. Δεν είναι τυχαίο ότι η Eurostat μας έβγαλε σε αύξηση ανεργίας πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, βέβαια. Σας κρύβω ότι έχουμε και τις ανησυχίες να μην εξελιχθεί ακόμα και σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ανθρωπιστική κρίση ότι αυτό και ασυνεπάγεται. Είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και πρέπει με σοβαρότητα όλοι να την αντιμετωπίσουμε. Σαφέστατα. Διότι όλα αυτά φέρνουν ανεργία και η ανεργία φέρνει φτώχεια, φέρνει γκρίνια. Γι' αυτό επέλεξα και να σας δώσω διάφορα μεγέθη από αυτά που παγκόσμια γίνονται, όπως ας πούμε και τις ανισότητες που τα καταγράφονται αυτή την ώρα στην Βρετανία και τις κατηγορίες των εργαζομένων ή τις ομάδες των εργαζομένων που καταγράφεται ότι λόγω φτώχειας δεν έχουν και την άμεση πρόσβαση στον εμβολιασμό αυτή την ώρα. Είναι σημαντικά έτσι όπως τα πράγματα εξελίσσονται και αυτά που λέτε. Κύριε Βοριά, αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε, να σας ευχαριστήσω. Όχι, απλά να σας ευχαριστήσω που κάθε φορά μας δίνετε το βήμα να εκφράζουμε τις απόψεις σας. Καλά να είστε. Γεια σας. Παγκρίτια παράσταση διαμαρτυρία σήμερα των εργαζόμενων στα νοσοκομεία, στα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με αίτημα την μονιμοποίηση συμβασιούχων και επικουρικών αντί της λήξης των συμβάσεών τους για την ενίσχυση των νοσοκομείων. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα αναρτηθούν αύριο Παρασκευή 9 του μήνα μετά τη 1 το μεσημέρι σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας. Οι καταστάσεις θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία, ένα εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά του στοιχεία. Ταυτόχρονα όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου results.ie.aminedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Φέτος, για πρώτη φορά επίσης, οι υποψήφοι μπορούν να λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον το έχουν ήδη αιτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr. Στη Χερσόνησο διεξάγεται το κριτικό συνέδριο σήμερα ενέργειας, όπως και η Διεθνής Έκθεση Ενέργειας υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. Η διοργάνωση του 5ου Κρητικού Συνεδρίου Ενέργειας στοχεύει στη συγκέντρωση εθνικών αρχών, στελεχών της βιομηχανίας και εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και άλλες χώρες, προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια, την ναυτιλία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Συμμετέχουν εκπρόσωποι από τοπικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές, Ινστιτούτα, Κοινωνία, Ακαδημαϊκή, Βιομηχανίες, μέσω παρουσιάσεων, εργαστηρίων και εκθέσεων, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις και να συνδεθούν με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και φορείς λήψης αποφάσεων. Στη Βουλή φέρνουν με κοινή αναφορά τους οι τρεις βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, οι κύριοι Γομενίδης, Βαρδάκης και Μαμουλάκης, στην επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προς τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα αίτημα για παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών.
και σύμφωνη γνώμη του κατά πλειοψηφία στους περιβαλλοντικούς όρους της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου έργου του ΒΟΑΝΚ στο τμήμα Χερσόνησος Νεάπολη, εξέφρασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με την επισήμανση πρόταση να ληφθούν υπόψη από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών οι προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Φορέων όπως αυτές εκφράστηκαν κατά τη συνεδρίαση. Όπως αναφέρει, το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι σύμφωνο με την προτινόμενη χάραξη του οδικού δικτύου Χερσόνησος Νεάπολη του ΒΟΑΚ στην Ανατολική Κρήτη, καθώς ικανοποιεί γενικά τις απαιτήσεις και το σχεδιασμό αυτοκινητόδρομου κατηγορίας Α1, με την επισήμανση να ληφθούν οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους Δήμους Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, τις προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, ώστε να συμπληρωθούν οι συγκοινωνιακές και οι υδραυλικές μελέτες του έργου, η περιβαλλοντική αδειοδότηση που θα εγκριθεί να συμπεριλαμβάνει όλα τα προαναφερόμενα συνοδά τεχνικά, αντιπλημμυρικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά θέματα, στα οποία θα εξασφαλιστεί η πλήρης χρηματοδότηση όλων αυτών για την υλοποίησή τους, προκειμένου ο νέος αυτοκινητόδρομος που θα κατασκευαστεί να είναι πλήρης λειτουργικός και ασφαλής τόσο για τους εποχούμενους χρήστες του, όσο και για τους κατοίκους και επισκέπτες των περιοχών διέλευσης του. Τα αγροτικά προβλήματα της Κρήτης και του Δήμου Φεστού, θέματα στην σημερινή συνάντηση των εκπροσώπων αγροτικών συλλόγων φυτικής παραγωγής όλης της Κρήτης με τον Υπουργό Σπύλιο Λιβανό στο γραφείο του, και αν δεν έχει αλλάξει για άλλη μια φορά το πρόγραμμα, η συνάντηση θα πρέπει να βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα, καθώς από τις 12 μετατέθηκε για τις 2 το μεσημέρι. Το Δήμο Φεστού εκπροσωπούν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου και ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Μανώλης Ορφανουδάκης, καθώς και αρμόδιος αντιδήμαρχος πρωτογενή τομέα. Ο Υπουργός δήλωσε ενδιαφέρον για τις προτάσεις του Δήμου Φεστού, ενώ δεσμεύθηκε πως στο άμεσο διάστημα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και στο Δήμο Φεστού για να δει από κοντά όλα τα θέματα. Στις 19 Ιουλίου το νέο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας, οπότε και θα κληθούν να εγκρίνουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιολογική παραγωγή, με τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο που παρουσιάστηκε το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως στόχο τη χρήση τουλάχιστον το 25% της γεωργικής γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιολογικές καλλιέργειες έως το 2030. Το σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή αποσκοπεί στην πραγμάτωση του στόχου αυτού. Υπογράφηκε χθες, Τετάρτη 7 του μήνα, η σύμβαση του έργου εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεση ελλημάτων του οικισμού κάτω άσιτων του Δήμου Ηρακλείου μεταξύ της ΔΕΙΑΗ και της αναδόχου εταιρείας. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης και το τελικό ποσό σύμβασης είναι 1.319.000 ευρώ. Την Παρασκευή 9 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, ξεκινούν οι εργασίες του 7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη, προκλήσεις στην εκπαίδευση, στην οικονομία και στον πολιτισμό. Το συνεδρίο έως στις 11 Ιουλίου πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, τη στήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου σε ξενοδοχείο του Δήμου Μαλεβιζίου, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι ο Όμιλος Κρήτη TV. 416 εισηγήσεις σε αυτό το συνεδρίο, όπως η πρόεδρος του Ελένη Μαράγκη είπε στον 984, από διάφορα πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από την Ευρώπη μέχρι και την Γκουανταλαχάρα του Μεξικού. Στο συνέδριο εντάσσονται επίσης διαγωνισμός πρωτότυπων εργασιών και παράλληλες εκδηλώσεις πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, καθώς και η περιήγηση στα αξιοθέατα του Δήμου Μαλεβιζίου. Η παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου θα είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενη. Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο δημοσιεύονται στις σελίδες του ΙΑΚΕ, iake.gr και iake.webly.com. Η εκπαίδευση είναι ένα σημαντικό πεδίο, θα έλεγα. Όμως, επειδή τονίσατε το τίτλο του συνεδρίου μας, ήθελα να πω ότι πραγματικά παραμένει και θα παραμείνει επίκαιρο, γιατί η ευαλωτότητα είναι μια συνθήκη, θα λέγαμε, μια κατάσταση από την οποία ο άνθρωπος δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ποτέ να ξεφύγει. Είναι η κάθε στιγμή που δημιουργεί στον άνθρωπο ανασφάλεια. Ο άνθρωπος έχει καταφέρει πάρα πολλά. Δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την ανθεκτικότητά του πλήρως. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει ποτέ. Οπότε, ξέρετε, αυτή η συζήτηση στο προηγούμενο συνέδριο, στον απόϊχο μάλλον των συζητήσεων, των εισηγήσεων, των συμποσίων που υπήρξαν και των εργαστηρίων,
μας έδωσε τη δυνατότητα να σκεφτούμε ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά διαχρονικό, στο ιστορικά, στο παρόν και στο μέλλον θα είναι. Γιατί και η σύγχρονη οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία έχει στρέψει το ενδιαφέρον της επιστήμης, της έρευνας, της εκπαίδευσης, της πολιτικής, γενικότερα όλων μας, έχει στρέψει το ενδιαφέρον σε αυτό το φαινόμενο. Πώς θα γίνουμε πιο ανθεκτικοί, πώς θα ενδυναμώσουμε, όχι μόνο ως άτομα, αλλά ως κοινωνία ολόκληρη, για να αντέξουμε τις προκλήσεις, τις πρωτόγνωρες που βρίσκουμε μπροστά μας. Κυρία Βιλιαράκη, γνωρίζουμε όλοι πόσο γρήγορα αλλάζουν. Και δεν είναι βέβαια μόνο οι εξωγενείς, είναι και οι εσωτερικοί παράγοντες. Είναι αυτό που έχει ο καθένας από εμάς μέσα, το μέσα στο κεφάλι του, μέσα στην ψυχή του. Ακριβώς, αλλά το ότι αλλάζει ο κόσμος γρήγορα, το ότι βρίσκουμε μπροστά μας πράγματα, προκλήσεις, πρωτόγνωρες συνθήκες, θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που το ακούμε πρώτη φορά. Το ξέρουμε ότι αλλάζει γρήγορα ο κόσμος. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, μάλλον συνεχίζουν να γίνονται σε λίγο πιο γρήγορους ρυθμούς. Και αυτές οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε δεν είναι πάντα θετικές. Θα έλεγα ότι από ό,τι φαίνεται και από τις έρευνες και τα στατιστικά δεδομένα των ερευνών, χρειαζόμαστε πλέον άτομα που να σκέφτονται όλο και πιο γρήγορα, αλλά όχι γρήγορα, μόνο γρήγορα, αλλά δημιουργικά, ευέλικτα και να είναι προσάρμοστα. 984. Αληθινή ενημέρωση. Σαρώνει τα βραβεία η ταινία «Για θυμισέ μου» της Μαρίας Βολιαντοπόλου. Πρωταγωνιστούν η Αδριανή Αγγελιδάκη και η Αμαλία Ζαριανάκη. Η ταινία που καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας συμμετείχε και διαγωνίστηκε σε διαδικτυακά και όχι μόνο φεστιβάλ κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο με τον τίτλο «Remind Me» έχει αποσπάσει μέχρι στιγμής 15 βραβεία σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Παράλληλα διαγωνίζεται σε διάφορα ανεξάρτητα διεθνή φεστιβάλ με συμμετοχή σε όλο τον κόσμο. Σκοπός της ταινίας είναι η επιβράβευση των φροντιστών, των ανθρώπων που νοσούν, καθώς και να ενημερώσει το κοινό και να τους προτρέψει να οικειοποιηθούν και να εξοικειωθούν με την νόσο Αλτσχάιμερ, όπως λέει η κυρία Σβολιαντοπούλου στον 984. Μέχρι στιγμής η ταινία έχει λάβει 17 βραβεία στο σύνολό της από Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Ένα από τα πιο τιματικά βραβεία τα οποία λάβαμε ήταν όσον αφορά την βραβείο ταινίας με κοινωνικό αντίκτυπο από το South America. Για μένα αυτό ήταν το πιο βασικό. Γιατί ο σκοπός της ταινίας ήταν να δώσει ένα μήνυμα, να μπει σε διάφορα σπίτια μέσα, να έχει μια συντροφική μορφή σε ανθρώπους που έχουν περάσει από το ρόλο ενός φροντιστή και πόσο μάλλον του συγκεκριμένου ρόλου, mm-hmm. και να πει ένα τεράστιο μπράβο. Ένα μπράβο που πολλές φορές δεν λέμε ίδιοι στον εαυτό μας, γιατί δεν καταλαβαίνουμε αυτό που έχουμε κάνει. Και ξέρετε, δεν είμαστε πάντα εξοπλισμένοι με όλα αυτά. Δηλαδή, αυτές οι δεξιότητες δεν είναι πάντα στο πλάνο μας, στο πλάνο της επιβίωσης. Και δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι πρέπει να τις αναπτύξουν, πρέπει να τις έχουν, πρέπει να μπορούν να δώσουν κάτι από όλα αυτά σε έναν συνάνθρωπό τους. Που πολλές φορές αυτός ο συνάνθρωπος είναι πολύ κοντινό μας άτομο. Σοβαρό τροχαίο στη Μεσαρά σήμερα, όταν αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 43χρονος. Άνδρας που ο οποίος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ενώ επίσης τραυματίστηκε και ένας 16χρονος συνοδηγός διερχόμενης μηχανής από το σημείο που έγινε το τροχαίο. Τα ξημερώματα στο Βουάκα και στο ύψος των Βρυσών από Κορώνου συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα, γιοταχή με αγροτικό, με αποτέλεσμα την ανατροπή του αγροτικού. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε ο οδηγός του αγροτικού. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό χθες το μεσημέρι έξω από τον Άγιο Νικόλαο, όταν ο φορτηγός συγκρούστηκε με γουρούνα, ως φαίνεται, με αποτέλεσμα αυτή να ανατραπεί. Θανάσιμα τραυματίστηκε ο 25χρονος Βρετανός οδηγός της. Καλωσορίζω τον Λευτέρη το Μιχελάκη, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών. Κύριε Μιχαλάκη, τι έγινε? Κάθε μέρα που περνάει θα μετράμε νεκρούς, θα μετράμε τραυματίες, θα μετράμε τροχαία. Θα έλεγα ότι διαβάζετε πάρα πολύ ωραία την ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ, κύριε Μιχαλάκη. Την ημερήσια διάταξη, μια χαρά. Η εικόνα. Δεν τον ακούμε καλά τον κύριο Μιχελάκη. Κύριε Μιχελάκη, για να προσπαθήσουμε πάλι να δούμε αν θα τα καταφέρουμε να σας ακούσουμε από την αρχή και σωστά, γιατί δεν τα καταφέραμε. Ναι, λέω, τώρα με ακούτε? Ωραία, για το πάτε, να το πάμε από την αρχή. Ναι, λέω, μια χαρά διαβάσετε την ημερήσια διάταξη. Η εικόνα αυτή είναι πραγματικά στην Κρήτη.
Και όχι μόνο στην Κρήτη, και σε όλη την Ελλάδα θα λέγαμε, και θα συνεχίζει δυστυχώς να είναι αυτή η εικόνα. Δεν θα αλλάξει. Γιατί δεν θα αλλάξει? Γιατί όταν κοιτάζουμε το φαινόμενο, δηλαδή βάζουμε το θερμόμετρο και έχουμε πυρετό, και εμείς αντί να ψάξουμε να βρούμε τις αιτίες, τα βάζουμε το θερμόμετρο ή αλλάζουμε θερμόμετρο, βέβαια και δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας δεν είναι θέμα μόνο ενημέρωσης. Δεν είναι θέμα μόνο να πούμε εμείς, ξέρετε κάτι, προσέχετε παιδιά, μην τρέχετε, φοράτε τις ζώνες σας, μην πίνετε. Αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση εδώ στην Κρήτη. Μ' ακούτε, κύριε Δουλγεράκη? Μια χαρά σας ακούω και δεν θέλω να σας διακόψω, γιατί θέλω να καταλάβω τον ηρμό της σκέψης σας. Ναι, υπάρχει λέω μια μεγάλη αντίφαση εδώ στην Κρήτη. Ποια είναι η αντίφαση αυτή? Ενώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ενημέρωση, συνεχόμενη. Mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα ξαναμιλούσαμε πάλι για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και σε άλλα ραδιόφωνα γίνεται και σε άλλους συλλόγους γίνεται. Έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους στην Κρήτη που ασχολούνται με αυτό το θέμα και στην Ελλάδα. Ίσως είναι πρωτοτυπία το ελληνικό φαινόμενο να έχουμε τόσους συλλόγους που ασχολούνται με την οδική ασφάλεια. Και όμως έχουμε τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματος, περισσότερους νεκρούς. Άρα, κατά την άποψή σας... Άρα, πρέπει κάποιος να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο θέμα ενημέρωσης και υπόθεση, αν θέλετε, κάποιων προσωπικότητων ή συλλόγων ή φορέων κάποια στιγμή, έτσι. Είναι θέμα προστασίας του πολίτη. Το άρθρο 2 του Συντάγματος μιλάει ότι η πολιτεία έχει την ευθύνη για την προστασία του πολίτη. Πού είναι λοιπόν αυτή η προστασία? Είδατε καμιά ανακοίνωση αυτές τις μέρες, παράδειγμα, από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης? Όχι. Είδατε καμιά ενημέρωση και καμιά ανακοίνωση από το Υπουργείο, ξέρω εγώ, πώς το λένε αυτό, Μεταφορών Υποδομών. Πώς το λένε, δεν έχω χάσει. Μεταφορών υποδομών, θέλετε να πείτε. Όχι, το μεταφορών. Έτσι, έχουμε να αποθέσει στο μεταφορών, έχουμε να αποθέσει την αρμοδιότητα, όχι πάλι της δημόσιας ασφάλειας, αλλά κάποιων θεμάτων που άπτονται της δημόσιας ασφάλειας, όπως παράδειγμα το να εκδώσουν διπλώματα. Τίποτα άλλο δεν κάνει το Υπουργείο Μεταφορών και δεν έχει καμία αρμοδιότητα από αυτού. Όπως επίσης και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει κάποια σχέση, με ποια έννοια? Να επιβάλλει κάποια πρόστιμα ή κάποιες κυρώσεις για να συνετίσει τους οδηγούς. Θεωρείτε και από την εμπειρία σας είτε είναι θέμα να συνετιστούν μόνο οι οδηγοί? Είναι ένα τεράστιο θέμα η οδική ασφάλεια. Όταν δεν σκύψουμε πάνω από το θέμα τα αυτά, δεν πρέπει να αναλύσουμε σε βάθος τα αίτια της οδικής ασφάλειας. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει η εικόνα. Αυτό που διαβάσετε σήμερα θα διαβάσετε και μετά από κάποιες μέρες και μετά από κάποιους μήνες και πάει λέγοντας. Ένα απλό παράδειγμα. Γιατί αυτή την εικόνα που διαβάσετε σήμερα δεν τη διαβάσετε το Γενάρη? Ούτε το Δεκέμβρη τη διαβάσετε, ούτε το Νοέμβρη τη διαβάσετε. Γιατί είναι η λύση να κλειστούμε μέσα στο σπίτι για να μην κυκλοφορούμε? Όχι, σαφώς δεν είναι. Απλά λέω ότι άλλαξαν κάποιες συνθήκες τότε. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει, να ψάξουμε να βρούμε τις αιτίες. Δηλαδή αυτό που ζούμε σήμερα, ο τρόπος μετακίνησης που έχουμε τώρα, και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, έτσι, και που διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση, ένας και μοναδικός τρόπος μετακίνησης, καταλάβατε, δηλαδή να πάρουμε το αυτοκίνητό μας, τη μηχανή μας να πάμε. Τίποτα άλλο. Όταν δεν μπορούμε να προστατέψουμε, περίπου 600.000 κόσμο έχει η Κρήτη. Έτσι. Όταν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε σε αυτό το γεωγραφικό μέρος με αυτές τις συνθήκες τους πολίτες, δεν φταίνουν οι πολίτες. Το λέω εξ αρχής αυτό, χρόνια τώρα αυτό λέω, ότι δεν είναι ευθύνη των πολιτών μόνο. Σαφώς έχουν και οι πολίτες ευθύνη. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να αυτοπροστατεύονται οι πολίτες. Χρειάζονται την πολιτεία, γι' αυτό πρέπει να έχουμε την πολιτεία. Επιμένω, το έλεγα εξ αρχής και το λέω, συνεχίζω να το λέω, ότι ο θάνατος αυτός που έχουμε, η θανάτη που έχουμε εδώ πέρα, είναι θέμα πολιτικό. Δεν είναι ότι πήγα και με τζίπησα μια σφίγγα και πόθανα. Καταλάβατε? Δηλαδή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, αν είχαμε θανάτους και καλά θα κάνανε, θα είχαμε κάποια παρέμβαση. Βλέπετε τώρα τι γίνεται με τον COVID, στο βαθμό που γίνεται. Έτσι. Με τα στραβά του και με τα θετικά του.
θα λέγαμε. Ωραία. Κύριε Μιχελάκη, να το ρωτήσω ακόμα πιο απλά. Με όλα αυτά τα χρόνια τα οποία συζητάμε το θέμα των τροχαίων, και είναι πάρα πολλά αυτά τα χρόνια, με τα θανατηφόρα και τους τραυματισμούς και υλικών ζημιών που καταγράφονται στην καθημερινότητα, εγώ θα πω του κάθε ενός από εμάς, γιατί κρατάω αυτό που έχετε πει πάρα πολλές φορές, ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει θύματα ενός τροχαίου. Να ρωτήσω το εξής. Σήμερα, με όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, έγιναν και δεν έγιναν, για να το περιορίσουμε λίγο σήμερα, πηγαίνοντας προς τα αύριο, τι είναι αυτό που χρειάζεται, αλλά να μπορεί να γίνει άμεσα? Μακάρι να είχαμε ένα πράγμα, ή δυο, ή τρία, ή πέντε, δέκα, που να μπορούσαμε να τα κάνουμε. Δεν τα έχουμε. Όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε θα πρέπει να γίνουν μετά από κάποια σχετική μελέτη, μεγάλη μελέτη, έτσι, που θα καθορίσει. Μα τόσες μελέτες έχουν γίνει, με συγχωρείτε. Έχουν ανακατευθεί όλα. Με συγχωρείτε, πόσα ιστιτούτα και δημόσια δεν έχουν ανακατευθεί. Με συγχωρείτε. Η μόνη μελέτη που έχει γίνει, και είμαι κατηγορηματικό σε αυτό, είναι η καταγραφή των κατά καιρούς των πόσων νεκρών έχουμε και των επικίνδυνων τμήματων κάποιων δρόμων. Μα πριν από λίγους μήνες από το Υπουργείο Μεταφορών, παρουσία εκεί του Πρωθυπουργού, ναι, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον κύριο Καραμαλή, δεν γινόταν ολόκληρη κουβέντα παρουσίαση προγράμματος για την οδική ασφάλεια? Αυτά στηρίζονται πού, σε ποιες καταγραφές? Δεν υπάρχουν μελέτες? Ήταν μια ωραία παρουσίαση σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο που έπρεπε να δείξουμε και μια ωραία φωτογραφία. Τίποτα άλλο. Γιατί να σας πω τώρα, μου δίνετε λαβίση αυτό το πράγμα, έτσι. Την ίδια στιγμή που μιλάμε για αυτό το πράγμα, την ίδια στιγμή που έχουμε ανάγκη από εκπαίδευση, καλύτερη εκπαίδευση, έτσι, των υποψηφίων οδηγών, την ίδια στιγμή, σήμερα παράδειγμα, δεν μπορούμε να κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα στα παιδιά. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα? Γιατί το ΦΕΚ που το προέβλεπε έληξε. Έληξε προχθές, στις 3 του μήνα. Καταλάβατε. Άρα εγώ σήμερα δεν μπορώ να κάνω. Άρα πρέπει να πάω στη βάξω τα παιδιά 20 άτομα παράδειγμα σε μια αίθουσα μέσα, ή και λιγότερα αν έχω μικρότερη αίθουσα. Άρα τι κάνω? Τι μας δίνει? Καταλάβατε. Όλα πρόχειρα, όλο στο πόδι και όλα να εντυπωσιάσουμε. Γι' αυτό σας λέω, καμιά μελέτη δεν έχει γίνει. Αν γινόταν μελέτη θα είχε καταδείξει παράδειγμα τις ανάγκες μετακίνησης. Τις έχουμε καταδείξει αυτές? Και στις ανάγκες μετακίνησης. Είμαι εδώ αυτή τη στιγμή, έξω από τη ΔΕΗ, το ξέρετε, το εργοστάσιο της Ελλήνων Πράγματα. Μπροστά μου είναι το ξενοδοχείο του ΑΚΤΙΔΕΣ. Όλα τα αυτοκίνητα των παιδιών που έχουν έρθει και δουλέψουν είναι απαρκαρισμένα απ' έξω. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι όλοι αυτοί μετακινήθηκαν με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα για να έρθουν να δουλέψουν στο ΑΚΤΙΔΕΣ. Ποιος έχει την ευθύνη αυτή? Είναι αποκλειστικά αυτού που την έχει, που έχει το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Πίσω όμως από αυτό υπάρχουν τεράστιες συμφέροντα. Είναι μια σειρά πραγμάτων, λοιπόν, να λέτε, και κυρίως είναι ευθύνη της πολιτείας. Γιατί, για να το ολοκληρώσουμε και να καταλήξουμε κάπου, ότι δεν είναι εκείνη η οποία θα βοηθήσει ώστε ο καθένας από εμάς να καταλάβει τι πραγματικά σημαίνει ασφάλεια και να δώσει το κίνητρο έτσι ώστε να υπάρχει η ασφάλεια στον καθένα από εμάς, συλλογικά, ομαδικά, αλλά και μεμονωμένα. Αλλά πρωτίστως να βάλει εκείνη τους όρους και τους κανόνες. Αυτό λέτε εσείς, επικοινωνιακό. Ένα πράγμα που αιμορραγεί καθημερινά. Μία πληγή που έχει η Ελλάδα και δεν ψάχνει να την κλείσει, δεν βρίσκει τρόπο να την ιάσει αυτή την πληγή, αλλά αφήνει αυτή την υπόθεση στους πολίτες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται ποτέ να κλείσει αυτή η πληγή. Ποτέ δεν πρόκειται να κλείσει. Όπου, εν πάση περιπτώσει, έχουμε σε όποια χώρα του κόσμου είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα ή έχουν μειώσει τα τροχαία, η πολιτεία πήρε μέτρα. Δεν τα πήραν οι πολίτες. Η πολιτεία αποφάσισε. Μα κύριε Μιχελάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, από την άλλη, μην ξεχνάτε ότι πριν από κάποιο διάστημα εμείς βραβευτήκαμε στην Ευρώπη για την μείωση των τροχαίων στη δεκαετία που πέρασε. Ναι. Σας το είπε, θυμάστε με τον κόσμο που κάναμε κουβέντα και τότε? Σας το υπενθυμίζω απλά. Σας είπα πάλι ότι αυτή η βράβευση ήταν μια εικόνα, έτσι. Γιατί, τι κάνανε, φωτογραφίσανε μια στιγμή. Φωτογραφίσανε μια στιγμή που έλεγε, αυτό το διάστημα δεν έχει νεκρούς. Μα γιατί δεν είχαμε, γιατί είμαστε μέσα. Τα μέτρα που πιστεύετε ότι πρέπει να πάρουν από την, να πάρθουν από την πολιτεία, να φανταστώ ότι δεν πάνε μόνο μέσα στο κομμάτι της εκπαίδευσης, για να μιλάμε τα ίδια κάθε μέρα. Όχι, αλλά έχουν να κάνουν με τα έργα, με το οδικό δίκτυο, με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με τις ποινές, με τα πάντα όλα. Ναι, αυτό που πρέπει να γίνει και πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι πώς πλέον θα πρέπει να μετακινείται με ασφάλεια ο κόσμος. Εκεί είναι η βασική αρχή, τέλος πάντων, εκεί είναι η αχίλλειος πτέρνα αυτού του συστήματος.
εάν καταφέρει να μετακινήσει τον κόσμο με ασφάλεια, πιστέψτε με, αυτοί που θα μείνουν, που δεν θα χρησιμοποιούν μέσα μαζική μεταφορά κλπ, θα είναι κάποιοι εραστές της ταχύτητας, κάποιοι που θα παίζουν παιχνίδια με το θάνατο. Μα το παιχνίδι με το θάνατο είναι καθημερινό. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν το ανοίξουμε πολύ πολύ, και αυτό έχει τη μαγεία του. Το παιχνίδι με το θάνατο, το λέει και ο Καζαντζάκης, παιχνίδι πάνω από τη ζωή και από το θάνατο. Έτσι, είναι κάτι που το έχουμε ως άνθρωπος, όχι ως λαός, ως άνθρωπος. Το έχουμε, ως άνθρωποι το έχουμε. Μάλιστα. Άρα επομένως, αυτό, αν περιορίσουμε δηλαδή τους θανάτους μόνο στο παιχνίδι, θα έχουμε ελάχιστους. Γιατί δεν θα πιστέψω σε καμία περίπτωση ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες που σκοτώνουν κάθε μέρα, μάλλον κάθε χρόνο στη χώρα μας, όλοι αυτοί έκαναν παιχνίδια θανάτου. Σε καμία περίπτωση. Όχι, κανένας από εμάς δεν θέλει αυτό να το πιστέψει. Κύριε Μιχελάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Καλό μεσημέρι από τον 984. Να είμαστε καλά και να μην ξανασχοληθούμε με αυτό το πράγμα. Είναι αιτία μάλλον να ασχοληθούμε γι' αυτό. Να είναι καλύτερη σε αυτή. Το βλέπετε εφικτό. Δυστυχώς όμως. Όχι, δυστυχώς θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Τουλάχιστον να είμαστε εμείς εδώ. Τι να πω. Γεια σας. Να είστε καλά, την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Χανίων άφησε ο ηλικιωμένος, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης έπεσε από τον μπαλκόνι του σπιτιού του στα παλιά ρούματα σε Χαράδρα. Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα για 67χρονο στο κακόπετρο του Δήμου Πλατανιά. Το βράδυ της Τετάρτης έπεσε σε Χαράδρα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, ωστόσο, δεν τα κατάφερε. Μειωμένες σε σχέση με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ήταν οι ποινές που επιβλήθηκαν στους 8 νεαρούς κριτικούς, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Το τριμελές πλημμυλιοδικείο Ιωαννίνων επέβαλε στους 5 εξ αυτών ποινή φυλάκισης 30 μηνών, 2,5 ετών, με τριετή αναστολή. Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα οι 5 είχαν καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 36 μηνών. Τρία άτομα συνελήφθησαν στο Δήμο Μαλεβιζίου για καλλιέργεια δεντρελαίων κάναβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κατασχέθηκαν καλάσνικοφ, πιστόλι, γεμιστήρες, φυσίγγια, 43 δεντρέλια κάναβης, 37 φυτόρια δεντρελαίων κάναβης και πάνω από 250 γραμμάρια της ίδιας ουσίας. 37 δεντρέλια στο στάδιο της ανάπτυξης βρήκε η αστυνομία επίσης σε δύο φυτίες στο Δήμο Γόρτινας, τα οποία εκρίζωσε. Άνδρας του Ηράκλειου κατήγγειλε τον εκβιασμό του από δύο άτομα με το ποσό των 50.000 ευρώ για προσωπικούς λόγους. Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν την Τετάρτη και οι δύο. Πρόκειται για δύο Έλληνες, ένα άνδρα και μία γυναίκα, οι οποίοι κατηγορούνται για εκβίαση με την σε βάρος τους σχηματιστή αδικογραφία, έρχονται πλέον αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Ηρακλείου. Αστυνομική επιχείρηση σήμερα στο hot spot της Θήβας με στόχο την ανέβρεση ναρκωτικών ουσιών και άλλων υλικών στην επιχείρηση συμμετέχουν δημιουργίες στο ΜΑΤ, αστυνομική της ΟΠΚΙ και της ασφαλείας. Ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Κλεμάν Μπον, συνέστησε στους Γάλλους τουρίστες να μην ταξιδέψουν προς Ισπανία και Πορτογαλία αυτό το καλοκαίρι, γιατί παρατηρείται ταχεία έξαρση της μετάλλαξης Δέλτα στις δύο χώρες. Θα λάβουμε ενισχυμένα μέτρα. Δεν συνιστώ στους Γάλλους να προγραμματίσουν τις διακοπές τους σε αυτές τις χώρες, προειδοποίησε. Καλύτερα να μείνουν στη Γαλλία ή να πάνε αλλού. Υπολεγχοτέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε μετά από ισχυρή έκρηξη σε κοντέινερ σε φορτηγό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι στο Ντουμάι το βράδυ της Τετάρτης. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι δολοφόνοι του Προέδρου της ΑΕΤΙΣ ήταν επαγγελματίες μισθοφόροι που παρίστανναν τους πράκτορες της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών και ίσως έχουν ήδη διαφύγει από τη χώρα, δηλώνει ο αιτινός πρεσβευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφλεκτη η κατάσταση στο Αφγανιστάν μετά και από την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων από τη χώρα, με τους Ταλιμπάν να ανακτούν εδάφη και παλιά προπύργια τους. 984. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Με τη δύναμη της έδρας, την αποφασιστικότητα και την ποιότητα που έχει δείξει στο Euro, η Αγγλία προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης με 2-1 παίζοντας με την Δανία. Επιβεβαιώθηκε από τον Όφη η απόκτηση του Μπρούσκα Μάου. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται αφού υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Η Παέργο Τέλης ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του Θεμιστοκλή Τσέλιου, που ουσιαστικά θα είναι ο αντικαταστάτης του Κατσιμήτρου κάτω από τα δοκάρια. Ιστορική μέρα η χθεσινή για τον Ηρόδοτο, που επιστρέφει στις επαγγελματικές κατηγορίες και συγκεκριμένα στην ενοποιημένη Super League 2, που θα αποτελέσει τη δεύτερη τη τάξη κατηγορία τη νέα σεζόν. 984. Ο καιρός.
Έθριος καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ένταση 4 με 6 μποφόρου, θερμοκρασία έως στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους στην Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.